Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν κατεβεί αξίες κάτω από 50%. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει κάποια πολιτική έτσι ώστε να μπορέσει να σταματήσει η κατρακύλα στην αγορά των ακινήτων. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση είναι να καταργήσει το πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί τροχοπέδι στο να μπορέσουν να μπουν κεφάλαια μέσα στην αγορά. Όταν του λέει πού τα βρήκες, δημιουργεί πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι. Εάν δεν μπορεί να τον ελέγξει αρχικά πού τα βρήκε, εξ αρχής δηλαδή, με τους έλεγχους, τους φορολογικούς που κάνει η εφορία, δεν μπορεί μετά να του ζητάει όταν πάει να αγοράσει πού τα βρήκε. Εννοείται ότι ή θα τα έχει φοροδιαφύγει, ή θα τα έχει από δραστηριότητα και δεν θα τα έχει δηλώσει, ή θα έχει πάρει δάνειο, όπως πέρανε παλαιότερα, δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Παίρνανε 200.000 δάνειο, πληρώνανε 100 τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τις 100 τις βάζανε στην τσέπη. Ναι. Αυτό το ήξερε σίγουρα, το ξέρανε και στελέχη στην εφορία, σίγουρα το ξέρανε και στις τράπεζες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, ας πούμε, και να μην το ξέρουν οι τραπεζίτες όταν δίνανε το δάνειο. Ναι. Πού θα πάνε τα λεφτά. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα με τις αντικειμενικές αξίες, τι γίνεται? Οι αντικειμενικές έχουν μείνει προκρίσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο το οποίο, ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Πλήτρα ήταν ένα οικόπεδο το οποίο είχε αξία εμπορική 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Αντικειμενική το έβγαλε η εφορία 80 και μετά έρχεται και ρωτάει τον αγοραστή πού βρήκε τις 80.000 για την αγορά. Μα δεν κάνει 80, κάνει 30. Λοιπόν, να πούμε ότι οι αντικειμενικές καθιερώθηκαν επί της εποχής του Τσοβόλα ως ένα μέσο στο να μπορεί κάπου να καταλάβει η εφορία τις αξίες. Mm-hmm. Αλλά και πάλι, οι συναλλαγές, οι περισσότερες που έχουν γίνει, έχουν γίνει την περίοδο της ανάπτυξης σε αντικειμενικές, σε εμπορικές αξίες πάνω από τις αντικειμενικές. Άρα ο άλλος πήγαινε και δήλωνε στο συμβόλαιο την αντικειμενική αξία. Mm-hmm. Δήλωνε γιατί το συνέφερε, γιατί θα πλήρωνε λιγότερο φόρο. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχεται τώρα λοιπόν, οι εμπορικές είναι κάτω από τις αντικειμενικές και καλείται να πληρώσει περισσότερο φόρο ο αγοραστής και να πει στην εφορία πού τα βρήκε τα λεφτά τα περισσότερα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, έχουν γίνει εντός εισαγωγικών παράνομες πράξεις με απώλεια εσόδων του δημοσίου και την περίοδο της ανάπτυξης, γιατί όταν πήγαινε στην συμβολιογράφο και δήλωνε το ποσό το οποίο ήταν πάνω από την αντικειμενική, σημαίνει ότι πουλήθηκε ακίνητο το οποίο η εφορία δεν πήρε το φόρο. Mm-hmm. Άρα τώρα τι γίνεται? Φορολογείται λοιπόν ο πολίτης ο μικρομεσαίος και αυτή τη στιγμή, ενώ η εφορία ήξερε τι γινότανε, ήξερε ότι ρε παιδί μου θα δηλώσει αυτή την αξία, θα πληρώσει αυτή την αξία. Και ουσιαστικά ήταν παραπάνω η τιμή. Έτσι, την περίοδο της ανάπτυξης. Τώρα είναι χαμηλότερα και καλύτερο ο πολίτης να πληρώσει παραπάνω φόρο και να πει και πού τα βρήκε τα λεφτά. Mm-hmm. Μάλιστα. Πέρα από αυτό, έχουμε και αυτό που πλέον ονομάζεται νέος φόρος ακινήτων, που τα περιλαμβάνει όλα, έτσι. Σταμάτησε το χαράτσι έτσι, με την κλασική του έννοια, την αυτόνομη έννοια, και όλα πλέον έχουν συμπεριληφθεί στον νέο φόρο ακινήτων. Τον θεωρείτε δίκαιο? Κοιτάξτε, όλες οι χώρες, οι ανεπτυγμένες, έχουν φόρο. Το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι ότι πας και επιβάλλεις φόρους σε μια αγορά που είναι νεκρή, που δεν έχει φοροδοτική ικανότητα στο τέλος-τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορείς εσύ να βάλεις φόρους αφού δεν έχεις φέρει την ανάπτυξη. Πρώτα θα φέρεις την ανάπτυξη και μετά θα βάλεις τους φόρους. Δεν μπορείς σε αυτόν που έχει ξενίκια στην περιουσία να του λες έλα εδώ φέρε μου το φόρο. Mm-hmm. Πώς θα σου δώσει το φόρο? Mm-hmm. Αφού δεν έχεις πράξει τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, αν πάμε από την αρχή τα πράγματα και τα πάρουμε ένα-ένα, θα τα διορθώσουμε. Αλλά όταν πας τώρα και κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, λες θέλω λεφτά να μαζέψω, οι δανειστές με πιέζουν, πρέπει να βάλω φόρους. Το ξεκίνησε ο Γιώργος ο Παπαδρέου όταν πήγε στις Βρυξέλλες και του είπανε εντάξει, να σε σώσουμε, να δώσουμε δάνεια το Μάιο του 2010. Λέει να σου δώσουμε δάνεια. Πες μας τι θα. Λέει οι Έλληνες έχουν ακίνητη περιουσία και μπορούμε να βάλουμε φόρους εκεί. Ως εγγυήσεις δηλαδή για να πάρεις τα δάνεια. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε φόρους. Αλλά από το 10. Οι αξίες των ακινήτων έχουν πέσει στα τάρταρα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν οικόπεδα, έχει έρθει ένα στο γραφείο μου και λέει: καλά, υπάρχει οικόπεδο με 9.500 ευρώ. 5.500 ευρώ οικόπεδο. Λοιπόν, είναι δυνατόν λοιπόν να πάει να βάλει σε αυτή την αγορά φόρους και μετά να βάζει και τεκμήριο, έτσι. Λες, ας πούμε, αφού αποκτήσει το ακίνητο, ο άλλος, του λες σίγουρα έχει εισόδημα 4.500. Πού το έχει το εισόδημα 4.500, πού εξυπακούεται αυτό? Ναι, ναι. Δηλαδή είναι όλο ένα στρεβλό πράγμα. Αυτή τη στρέβλωση πρέπει να διορθωθεί και να διορθωθεί άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο για καθυστέρηση. Κοιτούσα χθες πτυχία ένα κανάλι και είδα ότι η Ελλάδα είναι στην 27η
είναι η 27η χώρα από τις 27 της Ευρώπης για τη θελκτικότητα των επενδύσεων. Ποιος επενδυτής, ποιος ρελός επενδυτής αρθεί να βάλει τα λεφτά του στη χώρα όταν υπάρχουν προβλήματα. Και όταν μετά ξέρει ότι δεν υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστημα, θα τον φορολογήσει αργότερα, ξέρω εγώ, το κράτος, όπως έκανε και με τα φωτοβολταϊκά. Τους άφησε, βάλανε φωτοβολταϊκά, ξαφνικά φορολογίες. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Mm-hmm. Πρέπει κάπου να δούμε τι γίνεται. Και πρέπει κυρίως να ελεγχθεί η παράνομη δραστηριότητα. Ο μηχανισμός, ο ελεκτικός πάσχει και έπασχε και από τα χρόνια του Καραμαλή. Δηλαδή, ο Καραμαλής άφησε ελεύθερα τα πράγματα και ξαφνικά δεν υπήρχε έλεγχος. Πουθενά. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσει ο μηχανισμός να ελέγχει τι γίνεται. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα αφήσει όλα ελεύθερα. Με το φόρο μεταβίβασης τι γίνεται? Έχει μειωθεί ο φόρος μεταβίβασης, είναι 3%. Αλλά αυτό δεν δημιουργεί στους επενδυτές, στους αγοραστές, πώς να το πω, το κίνητρο για να αγοράσουν, γιατί μετά ξέρουν ότι είναι τεκμήριο το ακίνητο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να φορολογείς, να έχει ο άλλος μηδενικά εισοδήματα και να του λες, ξέρεις, 3 εδώ, 5 εκεί, άρα έχεις 20.000 εισόδημα. Αυτό είναι τρελό που γίνεται. Mm-hmm. Και πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί. Δεν είναι δυνατόν να κάθεται ο άλλος στον καναπέ του και να λέει ότι εντάξει, μωρέ. Δεν είναι εντάξει, μωρέ. Δεν μπορεί να φορολογεί με πλαστά εισοδήματα. Παλαιότερα λέγανε και κοροϊδεύανε το Μητσοτάκη, 0 συν 0 θα πάρει ο δημόσιο υπάλληλο 14% αύξηση. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει το κράτος ότι έχει 20.000 εισόδημα ενώ έχει μηδενικό. Ο άνεργος, ας πούμε, μου λέει ένας πατέρας, έχω λέει ένα παιδί, λέει είναι άνεργο και έρχεται 1.800 φόρος. Πώς θα πάει ο άνεργος να πληρώσει? Εντάξει. Μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα υπάρχουν πράγματα τα οποία θεωρείται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ότι θα ναι, βεβαίως γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά το κυριότερο που πρέπει να γίνει είναι το κτηματολόγιο. Mm-hmm. Να ξέρει το κράτος τι είναι και τι πουλάει ακριβώς. Δηλαδή, λέει το κράτος ότι αυτή είναι η περιουσία μου. Και έρχεται ο άλλος και λέει: όχι, δεν είναι δικιά σου περιουσία, είναι και δικιά μου. Mm-hmm. Δεν είδα τι έγινε στην Ζάκυνθο με την παραλία εκεί. Λέει ότι αυτή η περιουσία ανήκει, ξέρω εγώ, σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος έχει τίτλους από το 17ο αιώνα, και λέει και εκκλησία έχω και εγώ τίτλους. Mm-hmm. Αυτό που οφείλεται στο κτηματολόγιο, το οποίο δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Γιατί δεν προχωράει αυτό, πιστεύετε? Δεν ξέρω τι συμφέροντα ίσως κρύβονται από πίσω. Πάντως και η πρώην ελέγχθρια περιβάλλοντος, κυρία Καραβασίλη, που είχε έρθει εδώ στην Σπάρτη, είπε ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Αυτό είναι κακό για τον τόπο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πάμε σε ανάπτυξη χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς να ξέρουμε κωδικούς τι είναι η περιουσία. Mm-hmm. Έτσι. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει από εδώ αρχίζει το κτήμα μου και φτάνει 100 στρέμματα ή από εκεί και φτάνει 200. Mm-hmm. Και να δείχνει και το βουνό, έτσι, το δασικό. Mm-hmm. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται στην αγορά. Γενικώς είστε αισιόδοξος, βλέπετε μια προσπάθεια ανάπτυξης? Ναι, γίνονται κάποιες προσπάθειες ανάπτυξης, όπως το ελληνικό, όπως το παραλιακό μέτωπο στην Αθήνα, όπως οι πεζοδρόμοι της Πανεπιστημίου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά πρέπει να πάμε και στη μικρή αγορά. Δηλαδή θα γίνουν τα μεγάλα έργα, θα γίνουν κάποια έργα υποδομής, αλλά θα πρέπει να μπορέσει η αγορά να κυλήσει. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι νεκρές, κύριε Βασιλάκο. Είναι πραγματικά νεκρές. Εγώ λέω, ας πούμε, οι τέσσερις τράπεζες εξής μία. Δεν υπάρχουν τέσσερις τράπεζες. Mm-hmm. Πού τις βλέπετε εσείς? Κάνουν διαφημίσεις πόσοι έχουν πάει να δανειστούν πάλι λεφτά. Mm-hmm. Φοβάται ο κόσμος. Mm-hmm. Σου λέει τι θα κάνω, θα πάω να δανειστώ και πότε θα τα πληρώσω. Γιατί θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Με παίρνει μια κυρία από την Άρτα, mm-hmm, και λέει: θέλω να έχω ένα διαμέρισμα, λέει, στην Αγία Παρασκευή. Πολύτε μου λέει πως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Mm-hmm. Λέω: γιατί το λέτε αυτό? Λέει: καλά, λέει, πέρα ότι ο γιος φεύγει, λέει, στη Γερμανία. Μου λέει: το διαμέρισμα το αγόρασα το 10, 250.000 ευρώ. Και το χαρίζω, μου λέει, το διαμέρισμα. Όποιος, λέει, άνθρωπος θέλει, ας έρθει να πάρει το δάνειο, την αποπληρωμή του δηλαδή. Ναι. Το χαρίζω. Το μάλιστα. Ναι. Πάμε. Δηλαδή υπάρχει αδυναμία. Mm-hmm. Και εκεί πάνω ούτε οι τράπεζες λειτουργούν, ούτε το κράτος λειτουργεί. Δηλαδή το κράτος, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, ας κάνει ελέγχους. Να δούμε όλοι αυτοί που πλούτησαν, πώς πλούτησαν. Mm-hmm. Να τα βρει τα λεφτά. Κύριε Τσιμπίδη, να περάσουμε λίγο και στο ΤΑΙΠΕΔ. Πώς βλέπετε την όλη κίνηση αυτή περί αποκρατικοποίησης των πάντων ουσιαστικά? Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία αξιοποίησης με διάρκεια, νομίζω, 99 χρόνια. Δεν πωλείται κάποιο ακίνητο. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το θέμα, είναι καλά. Αλλά το θέμα είναι από εκεί και πέρα ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι χαμηλά. Και ό,τι δίδεται σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Mm-hmm. Λόγω ότι δεν υπάρχουν, μάλλον λόγω του ότι δεν υπάρχει κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον. Και από εκεί και πέρα οι επενδυτές θεωρούν ότι παίρνουν μεγάλο ρίσκο. Και δεν θα φορολογηθούν, έτσι. Αυτό το διάβασα χθες, ότι όσοι μέσω ΤΑΙΠΕΔ επενδύσουν στην Ελλάδα δεν θα φορολογηθούν. Κοιτάξτε, σίγουρα έπρεπε να δοθούν φορολογικά κίνητρα, mm-hmm, για να έρθει κάποιος να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, η οποία δεν είναι σταθερή. Μία λέει το ένα, βγαίνει ο άλλος υπουργός, θα πει το άλλο. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Δεν υπάρχει μια στρατηγική 20ετίας, βάθους 20ετίας, να χαραχθεί και να ακολουθεί από όλα τα κόμματα πιστά για το ποιο δρόμο θα χαράξει η χώρα ή η περιφέρεια, ας πούμε, τα επόμενα 20 χρόνια. Λοιπόν,
ο κάθε επενδυτής παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο για να έρθει εδώ να επενδύσει. Ναι. Δεν είναι κάτι που γίνεται τεχνητά, γιατί ακούγονται και τέτοια πράγματα, ότι είναι στημένα κτλ. Δεν είναι κάτι στημένο. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει περάσει από χρεοκοπία, ουσιαστική, έτσι. Όταν έχει το 50% του εισοδήματος πάει κάτω, δεν υπάρχει αγοραστική ικανότητα στον κόσμο, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα έρθει κάποιος σοβαρός επενδυτής και θα πάρει τα λεφτά του, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Καταρχάς, γι' αυτό λέω εγώ ότι πρέπει να φτιαχτεί αγοραστική ικανότητα. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο κι εμείς θα μπορεί να φτιαχτεί αγοραστική ικανότητα, κατά πάσα πιθανότητα αν κοβόταν χρήμα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η κυρία Μέρκελ είναι σκληρή, γιατί τις καταθέσεις που έχουν οι Γερμανοί τις έχουν σε ευρώ. Δεν θέλουν να απολέσουν λοιπόν αξία χρημάτων οι Γερμανοί, αλλά θα αναγκαστούν, γιατί όπως είδατε στη Γαλλία η ακροδεξιά έφτασε 25%, που σημαίνει ότι εγκυμονεί και ένας κίνδυνος πολέμου στην Ευρώπη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζεται από πολλούς, αλλά όσο τα πράγματα δυσκολεύουν για τον Νότο, ο κίνδυνος να γίνει ένας ενδοευρωπαϊκός πόλεμος αυξάνεται. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πω κάτι, ότι έχουν επισκεφτεί το γραφείο μου τις τελευταίες 15 μέρες κάποιοι κατασκευαστές εδώ από τη Λακωνία, οι οποίοι είναι έντρομοι άνθρωποι για το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, ο κατασκευαστικός κλάδος πάει για κλείσιμο. Υπάρχουν πολλοί που κλείνουν βιβλία. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς θα έρθει η ανάπτυξη αν κλείσουν οι κατασκευαστές τα βιβλία? Δηλαδή αυτό πρέπει να αναλογιστεί η κυβέρνηση, να δώσει κίνητρα, να πιέσει κι άλλο τις τράπεζες. Να φανταστείτε, ο πρώην, πριν τον κύριο Προβόπουλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο διοικητής, ο κύριος Γκαργκάνας νομίζω, έβαλε πρόστιμα στις τράπεζες την τελευταία μέρα φεύγοντας. Δηλαδή ήταν τόσο ισχυρές οι τράπεζες τότε που δεν μπορούσε να επιβάλλει πρόστιμα νωρίτερα. Λοιπόν, θα πρέπει οι τράπεζες ως εργαλείο της αγοράς να δανειοδοτήσουν. Θα πρέπει να αφήσει η κυβέρνηση, όπως είπαμε, να μπουν χρήματα και να μην ρωτάει πόθεν έσχες. Δηλαδή, όταν πήγαν και αγοράσαν οι Έλληνες 6.000 ακίνητα από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο, που είχαμε εμείς τις εκλογές και υπήρχε αστάθεια πολιτική, τους ρωτήσαν οι Γερμανοί. Στη Γερμανία πήγαν και αγοράσαν 6.000 ακίνητα. Έτσι, πώς θα διαχειριστείς το ακίνητο σου στη Γερμανία, καταρχάς. Λοιπόν, αντί να τα ρίξουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Τους ρωτήσαν οι Γερμανοί αν και πού ήταν τα λεφτά αυτά? Όχι, δεν τους ρωτήσανε. Λοιπόν, γιατί δεν αφήνουν λοιπόν τα κεφάλαια να εισρεύσουν και να τα φορολογήσουν σε δεύτερο ή τρίτο στάδιο? Έτσι πρέπει να γίνει. Λέγαμε πριν στο διάλειμμα ότι πλέον οι τράπεζες παίζουν το ρόλο του real estate. Έτσι. Βέβαια, τώρα δεν το συζητάμε καν. Έχουν μαζέψει τώρα τα κίνητα. Καταρχάς, το 10 είχαν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν ακόμα την αγορά. Γιατί υπήρχαν τα κεφάλαια, δεν είχαν φύγει για το εξωτερικό. Είχαν λοιπόν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν την αγορά και να σώσουν κάποιους επαγγελματίες, κάποιους βιοτέχνες, κάποιους βιομηχάνους, οι οποίοι είχαν φτιάξει καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά τα κίνητα τώρα έχουν περάσει στις τράπεζες και οι τράπεζες τώρα το παίζουν real estate. Και δεν μπορούν να κιόλας, για να σας πω κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή τα δάνεια που είχαν πάρει οι επαγγελματίες ήταν πάνω από τις αξίες που θέλουν να πουλήσουν οι τράπεζες. Mm-hmm. Οπότε οι τράπεζες θα γράψουν ζημιές. Δηλαδή, αν είχαν δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτή τη στιγμή το 2 εκατομμύρια έχει γίνει 800. Ναι, νομίζω δεν τα θέλουν τα ακίνητα οι τράπεζες. Έτσι. Οι τράπεζες θέλουν χρήμα. Το ότι έχουν συγκεντρώσει τόσα ακίνητα, ίσως τελικά να αποτελεί και πρόβλημα για αυτές. Υπάρχει πρόβλημα στη μεταβίβαση αυτού του ακίνητου. Mm-hmm. Έτυχε σε μένα που πήγα να ρωτήσω για συγκεκριμένο ακίνητο στην περιοχή της Νεάπολης και ήταν το ακίνητο στις 80.000 ευρώ το δάνειο. Και ζήτησε ο πελάτης ότι αυτό κάνει 30. Έκανε προσφορά στην τράπεζα. Mm-hmm. Λοιπόν, η τράπεζα λέει ότι θα εγγράψω 50.000 ζημιά. Mm-hmm. Δεν θέλουν λοιπόν τις ζημιές οι τράπεζες. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Έτσι. Μάλιστα. Θέλω λίγο και ένα σχόλιο για όσα ακούγονται για την Πλήτρα και για την Ελαφώνησο, για τους Αγιαλούς. Ναι, και για τα είναι καλό να μπουν κάποιοι σοβαροί επενδυτές, οι οποίοι θα δημιουργήσουν και ερεθίσματα για να ακολουθήσει ρυθμό η αγορά. Mm-hmm. Θα μπει ένας επενδυτής, θα βάλει κάποια κεφάλαια και θα ακολουθήσει ρυθμό η αγορά. Η παραλία όμως ανήκει στον κάθε Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν μπορεί να απομονώσει την παραλία, δεν μπορεί να είναι ιδιωτική η παραλία, είναι δημόσιος χώρος, κοινόχρηστος χώρος και πρέπει να το σεβαστεί απόλυτα η κυβέρνηση αυτό. Με όρους αγοράς, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, μου δίνεται μια απάντηση κάπου στη μέση. Δηλαδή, ναι, μεν να έρθουν επενδύσεις. Ναι, να έρθουν οι επενδύσεις, αλλά η παραλία είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι, δεν το συζητάμε, είναι συνταγματικό δικαίωμα του καθενός. Mm-hmm. Η ελεύθερη πρόσβαση παντού. Έτσι. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο δεν έχει και άμεση σχέση με το χώρο των ακίνητων, αλλά μιλάω για τα ταμεία ή τις εισφορές. Εκεί ένα άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, υπάρχει ένα κεφάλαιο εκεί ουσιώδες, το οποίο αφορά τους μεσίτες. Λοιπόν, υπάρχει εισφοροδιαφυγή συναδέλφων οι οποίοι δήλωναν έδρα χωριά. Και θα πρέπει αυτό να το κοιτάξει οι διευθυντές κατατόπους του ΟΑΕ. Λοιπόν, δεν μπορούν κάποιοι να δηλώνουν έδρα χωριά, να βάζουν φάξ Αθηνών. Αυτά είναι γελία πράγματα. Έτσι. Και να θέλουν να είναι μέσα στην πόλη και να το παίζουν και οι υπερμεσίτες, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι σωστά. Έτσι. Και το άλλο που θα πρέπει να δει, θα πρέπει να δει το ΙΚΑ πλέον, να δει την
παράνομη παραμεσητεία όσον αφορά τους συμβούλους ακινήτων. Προχθές κοίταζα ένα site τυχαία ενός συναδέλφου στην Αθήνα, έλεγε 200 σύμβουλοι ακινήτων. Ωπα ρε μεγάλε σιγά. Δηλαδή 200 σύμβουλοι σημαίνει ότι πρέπει να τους έχεις ασφαλίσει. Γιατί πλέον υπήρχε ένας ορισμός του δόκιμου μεσίτη, όπου μπορούσε ο μεσίτης να έχει έναν δόκιμο μεσίτη, ο οποίος δεν ήταν και ασφαλισμένος δηλαδή, και μπορούσε να τον βοηθά στο έργο. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτός ο θεσμός του δόκιμου μεσίτη καταργήθηκε. Άπαξ λοιπόν και δεν είναι δόκιμος μεσίτης, είναι υπάλληλος ο οποίος πρέπει να ασφαλίζεται κανονικά. Και εδώ εφιστώ την προσοχή του ΙΚΑ και του τοπικού στο να ελέξει τους συναδέλφους όλους αν απασχολούν άτομα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εισφοροδιαφεύγουν και μετά να έρχεται μετά το ταμείο και να ζητάει εισφορές από αλλού. Έτσι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω, κύριε Βασιλάκο, είναι η παράνομη μεσιτεία. Η παράνομη μεσιτεία υφίσταται και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί λοιπόν να φορολογείται ο νόμιμος μεσίτης και με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τεκμαρτά και ο παράνομος μεσίτης να κάθεται με πρώην ελεκτές της εφορίας δίπλα-δίπλα στις καφετέρειες της Σπάρτης και να μην ξέρει η εφορία της Σπάρτης ποιος είναι ο παράνομος μεσίτης. Δηλαδή έχουμε, καταλαβαίνετε έτσι, υπάρχει αδυναμία ελέγχου. Και εάν δεν μπορούν τα άτομα αυτά να ελέγξουν, να αντικατασταθούν όποιοι είναι που δεν μπορούν να ελέγξουν, ή αν δεν μπορεί ο προϊστάμενος να τους επιβάλλει, να τους το επιβάλλει. Mm. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εμείς να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε να φέρουμε επενδυτές, να κάνουμε έξοδα, να φορολογούμαστε με βάση τεκμαρτά και να έχουμε παράνομους μεσίτες στην πλατεία της Σπάρτης, σας το λέω ειλικρινά δηλαδή. Κάθε φορά που περνάω μου έρχεται εγκεφαλικό, γιατί εγώ τους ξέρω, φατσικός τουλάχιστον. Αν έρθει εδώ ο προϊστάμενος να του πω ότι είναι 5, 10, όσοι είναι. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε πώς φαντάζεστε μετά από 10 χρόνια την κατάσταση και τι τελικά πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει τα δανειά του, έχει αγοράσει ακίνητα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Να πάει στην τράπεζα και να ρυθμίσει τα δανειά του όσο είναι δυνατόν. Εάν δεν μπορεί να τα ρυθμίσει, θα πρέπει και η τράπεζα να μπορέσει να δεχτεί τις ζημιές της. Γιατί πήρε η τράπεζα ένα ρίσκο. Να σας πω ότι τα τραπεζικά στελέχη όταν πουλούσαν δάνεια παίρνανε 1% προμήθεια. Ναι. Δεν ξέρω, κάπου τόσο πρέπει να περνάνε. Mm-hmm. Όπως δίνανε και 1% στους μεσίτες που φέρνανε κάποιο δάνειο. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούν λοιπόν τα τραπεζικά στελέχη τα οποία επέλεξαν αυτόν ως πελάτη της τράπεζας τώρα να μην τον επιλέγουν για να του κάνουν κούρεμα ουσιαστικά. Και εκεί πρέπει να πάει η δουλειά. Δηλαδή πρέπει να λέει ποιος θα πληρώσει το κούρεμα, λέει ο κ. Μηταράκης το βράδυ. Θα το πληρώσουν οι τράπεζες φυσικά. Mm-hmm. Οι τράπεζες δεν επέλεξαν τον πελάτη. Γιατί να τον πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης, ο οποίος ανακεφαλοποιεί τις νεκρές τράπεζες. Mm-hmm. 80 δις. Είναι μια μόδα της εποχής. Οι πολίτες να πληρώνουν τα σπασμένα των τραπεζών. Βέβαια, συγγνώμη, όταν υπάρχουν κέρδη, πάνε στις τσέπες των τραπεζιτών. Και όταν υπάρχουν ζημίες, πάνε στις τσέπες των πολιτών. Όχι, φυσικά αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Δηλαδή, στη δικιά μου επιχείρηση, φέτος, ας πούμε, εγώ είχα ζημιά. Θα πρέπει να έρθει το κράτος να την κοινωνικοποιήσω τη ζημιά. Mm-hmm. Έτσι. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν δεν θίξαμε κάποια θέματα. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δέχεται πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι από άλλες χώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε Αλβανούς, Ρουμάνους, Βουλγαρούς. Περίπου υπολόγισα γύρω στις 20 εθνικότητες, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, παράλληλα φεύγει το χρήμα από εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το χρήμα που παράγεται εδώ αποστέλλεται ταχυδρομικό ή με άλλο τρόπο mm-hmm. στις χώρες αυτές. Πρέπει να βρεθεί μία λύση, πρέπει να ακούσει η Ευρώπη το πρόβλημά μας, αν θέλουμε να είμαστε ομοσπονδία ευρωπαϊκή στο μέλλον. Θυμάμαι ένα μάθημα που κάναμε στη σχολή, ήταν η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Ποια Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση? Δηλαδή, όταν ο Νότος υποφέρει και ο Βοράς και λέει ότι εγώ εντάξει, ναι, μεν, αλλά δεν είναι έτσι. Ή θα πάμε σε ενωμένη Ευρώπη, ή θα πρέπει η Ελλάδα να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε τους Ελληνοαμερικάνους, αν είχαμε αξία ευρώ κάτω από δολάριο, που ουσιαστικά έπρεπε να ήταν η αξία του κάτω από το δολάριο, γιατί το 70% της Ευρώπης είναι σε οικονομική κρίση. Mm-hmm. Ποια οικονομία Ευρώπης? Mm-hmm. Λοιπόν, κρατιέται το σκληρό ευρώ αντίστοιχα με το σκληρό μάρκο και δεν μπορούν να γίνουν εξαγωγές. Δεν μπορούν οι Ελληνοαμερικάνοι που ήταν η κύρια πηγή εδώ πέρα αγορών να φέρουν τα δολάρια τους και να αγοράσουν εδώ, γιατί χρεώνονται 1,5 περίπου ευρώ, 1,30 δεν ξέρω πόσο είναι τώρα, σε ισοτιμία. Λοιπόν, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή να φέρουν κεφάλαια. Ναι. Πώς θα ανακάμψει αυτή η οικονομία? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να κινητοποιηθούν, οι βουλευτές εδώ του νομού, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανακάψουμε, να τάξουμε την οικονομία. Και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και να γίνουν απαλλαγές φόρων. Δεν μπορεί πρέπει να ζητήσουμε ένα μορατόριο από τους Ευρωπαίους όσον αφορά την αποπληρωμή των δανείων.
δεν μπορεί η Ελλάδα, ο φορολογούμενος πολίτης, να σηκώσει αυτό το βάρος. Έτσι, δε, ουσιαστικά έχει μπει εφορία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιωτών, δηλαδή έχει παραβιαστεί το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιωτικής περιουσίας. Έτσι, λέει η εφορία online, ξέρει τραπεζικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό. Δεύτερον, θα πρέπει ουσιαστικά να μπορέσουν να δοθούν κίνητρα, όπως είπαμε. Πρέπει η αγορά να αποκτήσει ένα ρυθμό. Πρέπει οι δανειστές να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο ως οικονομία αν δεν μπορέσουμε αρχικά να ανατάξουμε την οικονομία μας. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστώ πολύ. 9:22 πρώτα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να πω κάτι για τους παραμεσίτες, γιατί το αγνοούν ίσως και οι αρχές. Όποιος ενεργεί μεσιτικές πράξεις εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 202, λέει τις κυρώσεις, έτσι. Χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις, λοιπόν, τιμωρείται με φυλάκιση από 6 μήνες έως 2 έτη ή με χρηματική ποινή από 5.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ. Εγώ ζητώ από την ΔΟΗ της Σπάρτης να εφαρμόσει το όνομα απόλυτα. Και από το ΣΔΟΕ. Είχα μια επικοινωνία με κάποιον από το ΣΔΟΕ πριν 2 εβδομάδες και μου είπε ότι από 29 άτομα μείναν 14. Δεν είναι δικαιολογία αυτή, πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι. Και θα πρέπει να μην φορολογούμε τη γιαγιά, ας πούμε, στο χωριό, να πάμε να δούμε όλους αυτούς τους παραμεσίτες, να δούμε πώς έχουν αποκτήσει περιουσίες. Ύποπτα είναι και τα πληρεξούσια, να σας πω. Δηλαδή, λέει ο άλλος, δουλεύει με τη μέθοδο, λέει, του πληρεξουσίου. Πόσα πληρεξούσια έχει αυτός, 10 πληρεξούσια, καλά δεν είναι ύποπτος. Με 10 πληρεξούσια, τι κάνει με 10 πληρεξούσια, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι στο χωριό τον έχουν ως πληρεξούσιο, που λείπουν στην Αμερική τον έχουν ως πληρεξούσιο. Λοιπόν, αυτός έχει εισοδήματα. Αυτά τα εισοδήματά του θα τα φορολογήσει, τις καταθέσεις του, τις βλέπει τη εφορία αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, επειδή μας αγγίζουν και δημιουργούν προβλήματα στη γενικότερη λειτουργία της αγοράς, πρέπει να τα δουν όλοι.